Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Βίκη Χρήστου, η οποία είναι εκπρόσωπος για αυτό το θέμα των οργανώσεων των φιλοζωικών που σας προαναφέραμε. Κυρία Χρήστου, καλό μεσημέρι. Καλή σας μέρα. Κυρία Χρήστου, είναι ένα θέμα που πραγματικά, δεν ξέρω, δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα και ως προς την εικόνα το ιδιαίτερα των νησιών που είναι τόσο δημοφιλή ανά τον κόσμο, που είναι οι Κυκλάδες, και γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι έχετε κάνει και άλλες παρεμβάσεις για αυτό το θέμα, αλλά επανέρχεστε και αυτό δείχνει ότι δεν έχει υπάρξει κάποια πρόοδος. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε είναι. Με το συγκεκριμένο θέμα, με το συγκεκριμένο πρόβλημα ασχολούμαστε εδώ και χρόνια σαν ομοσπονδία, αλλά και τα επιμέρους σωματείο μας, Κυκλάδες και σε άλλα μέρη ασχολούνται με αυτό το θέμα. Mm. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο και εκτεταμένο κυρίως στις Κυκλάδες. Έχουμε κάνει και πριν 1,5 χρόνο επιστολές, αιτήματα προς την αστυνομική διεύθυνση Κυκλάδων της εισαγγελίες Νάξου και Σύρου, προς τον Άριο Πάγο, προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ζητήσαμε τις ενέργειές τους να σταυματήσει αυτό το απαράδεκτο φαινόμενο, το οποίο, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι δυσφήμιση για τη χώρα μας, για τον ελληνικό πολιτισμό. Πρέπει να πω εδώ ότι πολλές από τις καταγγελίες για τα παστουρωμένα ζώα τις δεχόμαστε από τουρίστες, επισκέπτες της χώρας μας, οι οποίοι απογοητευμένοι πολλές φορές μας λένε ότι δεν πρόκειται να ξαναέρθουν στη χώρα μας. Μάλιστα. Έχουν γίνει αρκετές ενέργειες. Πρέπει να πούμε ότι η αστυνομική διεύθυνση Κυκλάδων, απαντώντας θετικά στα αιτήματά μας, έχει δώσει 2 συνεχείς χρονιές, το 2015 και 2016, οδηγίες προς τα αστυνομικά τμήματα και σταθμούς των Κυκλάδων, να γίνονται έλεγχοι για τέτοιες κακοποιήσεις ζώων και να όλοι οι παραβάτες να τίθονται πρώτα των ευθυνών τους. Ναι. Δυστυχώς δεν υπάρχει η αναμενόμενη ανταπόκριση. Πάρα πολλά αστυνομικά τμήματα, πάρα πολλά αστυνομικά όργανα δεν κάνουν αυτό που ορίζει ο νόμος, αδιαφορούν για τις καταγγελίες και όχι μόνο αδιαφορούν, πολλές φορές αποθαρρύνουν και τους καταγγέλλοντες. Επίσης το Αρχηγείο της Ελλάς, απαντώντας και αυτό θετικά στο αίτημά μας να μπει το παστούρωμα στην τελευταία εγκύκλιο, αναφέρεται σαφέστατα μέσα στο βηματολόγιο που έχει εκδώσει τον Οκτώβριο του 2016. Mm-hmm. Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, από τη Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων, επίσης βγήκε μια οδηγία προς τις κτηνιατρικές υπηρεσίες πριν 1,5 χρόνο. Mm-hmm. Αλλά ερχόμαστε εκ νέου να ζητήσουμε ενέργειες, γιατί το φαινόμενο ζει και βασιλεύει δυστυχώς ακόμα. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Χρήστου. Κάτι που επειδή είμαστε Ελληνίδες, θα πρέπει ίσως να ανατρέξουμε στη ρίζα του όλου θέματος. Βεβαίως. Τι ήταν αυτό που έκανε τους ανθρώπους στις Κυκλάδες, αφού μιλάμε για τις Κυκλάδες? Γιατί νομίζω μόνο σε 1-2 ακόμη περιοχές αυτό. Υπάρχει και στην Πελοπόννησο, κυρίως στη Λακωνία, υπάρχουν σε κάποια μέρη, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία είναι στις Κυκλάδες. Στις Κυκλάδες δυστυχώς θεωρείται, είναι μια παράδοση ετών, δεκάδων ετών. Την κληρονόμησαν πολλοί από τους παππούδες τους. Θεωρούν ότι δεν βλάπτει το ζώο. Τα ζώα, κυρίως τα υποειδή, ήταν κάποτε ζώα εργασίας, τώρα όσο πάει αυτό λιγοστεύει με τις νέες μεθόδους και τα μηχανήματα που έχουμε. Υπήρχαν κάποιες ιδιαιτερότητες Κυκλάδες, ότι πολλές φορές τα ζώα διαβιούσαν σε μέρη που ήταν πολύ κοντά σε δρόμους, δεν υπήρχε η ευρύτητα χώρου που υπήρχε σε άλλες περιοχές. Μάλιστα. Και έτσι χρησιμοποιούνταν αυτός ο τρόπος για να μειώσουν την δυνατότητα κίνησης των ζώων και να βγουν προς δρόμους κλπ. Πέρα όμως από όλο αυτό, κρύβει πολλά πράγματα. Το παστούρωμα δεν είναι μόνο σε ποειδή, είναι σε βοηδή, σε κατσίκια. Κρύβει καταρχήν την ανευθυνότητα πολλών ιδιοκτητών αυτών των ζώων, οι οποίοι ξεφορτώνονται δένοντας τα πόδια του ζώου και εμποδίζοντας την κίνησή του, ξεφορτώνονται την ευθύνη που έχουν τη σωστή επιτήρησής τους. Πρώτον αυτό.
Δεύτερον, πολλοί τα δένουν για να βοσκήσουν σε ένα σημείο και να, ακόμα για να έχουν αύξηση βάρους στα βοηδή. Μάλιστα. Κάποιοι επίσης επικαλούνται οικονομικές, οικονομική αδυναμία, να περιφράξουν χώρους κλπ. Mm-hmm. Κάποιοι επικαλούνται κάποιες ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στις Κυκλάδες και από την πολεοδομικό κανονισμό για περιφράξεις. Mm-hmm. Αλλά κυρίως είναι η ανεύθυνη στάση των διοκτητών που ενώ έχουν ζώα δεν έχουν αποφασίσει να τα έχουν όπως πρέπει. Εννοείται να τα μαντρίζουν, όπως λέμε, σε κάποιο χώρο περιορισμένο, έτσι, για να μην χρειάζεται κάτι τέτοιο. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Ναι. Μπορεί κάποιος να βόσκει το κοπάδι του κάπου υπό επιτήρηση φυσικά, ναι, και όχι να ελεύθερα, είναι εκείνο το καφενείο. Ναι, ναι. Υπάρχουν περιοχές που μπορείς να τις περιφράξεις. Ναι. Υπάρχουν περιοχές που μπορούν να είναι τα ζώα μακριά από δρόμους που θα μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο. Mm-hmm. Υπάρχουν περιοχές που μπορείς να αφήσεις μετά τα ζώα σου να μείνουν, να τα σταυλίσεις, τέλος πάντων, ναι, να μείνουν εκεί, ναι, και να μην είναι όλη την ημέρα εκτεθειμένα, δεμένα στον ήλιο, χωρίς νερό, χωρίς τροφή κλπ. Υπάρχουν λύσεις όπως οι ηλεκτρικοί φράκτες, που είναι μια πολύ καλή λύση. Κάποιοι φράκτες που με πολύ μικρή ένταση ρεύμα εμποδίζουν το ζώο να πάει προς κάποιο σημείο και να περάσει κάποιο σημείο και έχουν ιδιαίτερη χρησιμότητα, mm, σε βοηδή και σε υποηδή. Mm-hmm. Υπάρχουν λύσεις, αρκεί να υπάρχει θέληση. Ναι, να ρωτήσω τώρα και το άλλο. Επειδή βέβαια τώρα δεν μπορούμε να πούμε ότι ασχολούνται με τον αγροτικό γενικότερα, κτηνοτροφικό τομέα, μόνο μεγάλης ηλικίας άνθρωποι, ασχολούνται και αρκετοί νέοι άνθρωποι. Έχει να κάνει καθόλου με ενημέρωση αυτό? Για να, πριν πάμε δηλαδή, ξέρετε, στο να πούμε, να θίξουμε όλο αυτό, γιατί πρέπει να το θίξουμε οπωσδήποτε, υπάρχει ενημέρωση, υπάρχει τέτοια ενημέρωση ώστε να ευαισθητοποιηθεί και ο κτηνοτρόφος? Κοιτάξτε, δυστυχώς τα παλαιότερα η ενημέρωση ήταν πολύ ελλιπής. Ναι. Τα τελευταία χρόνια όμως γίνονται από διάφορους φορείς προσπάθεια ευαισθητοποίησης των κτηνοτρόφων και όποιον, των ιδιοκτητών όλων αυτών των ζώων. Από φορείς που έχουν πολλά χρόνια πήγαινε, ναι, έρχονται στις Κυκλάδες και δίνουν και περίθαλψη στα υποειδή. Σαν Ομοσπονδία έχουμε βγάλει ραδιοφωνικά σποτάκια, ναι, έχουμε βγάλει τηλεοπτικά σποτάκια. Είπαμε να δοθεί μια, ας το πούμε, και ας μου επιτραπεί η έκφραση, περίοδος χάριτος, ναι, με μια σωστή ενημέρωση. Ναι. Ζητήσαμε τη συνδρομή της κτηνιατρικής υπηρεσίας των κλάδων για ελέγχους και ενημέρωση, ναι, των κτηνοτρόφων και, ναι, κυρίως των συνεταιρισμών τους, για να μπορούν να, και οι ίδιοι να μιλήσουν στις τοπικές κοινωνίες. Ναι. Ζητήσαμε συνδρομή δημάρχων, το οποίο το ξαναζητάμε μέσω του αιτήματός μας προς την ΚΕΔΕ. Ναι. Υπάρχουν δυστυχώς περιοχές που είναι τελείως αρνητικοί ακόμα και στην προσπάθεια ενημέρωσης. Εμείς θα επιμείνουμε σε αυτό το θέμα, βέβαια. Ναι, να ρωτήσω ποια είναι η άρνηση, η κύρια, των κτηνοτρόφων. Ποια είναι η άρνηση, τι λένε? Η άρνηση, κύρια, είναι κυρίως η υπεποίθηση ότι το παστούρωμα δεν κάνει κακό στα ζώα μας, μάλιστα, το κάνουμε χρόνια από τους παππούδες μας, ναι, ποιοι είστε εσείς που θα μας πείτε πώς θα έχουμε τα ζώα μας? Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι είναι μέσα, βαθιά ριζωμένο μέσα στην φιλοζωική τους, μέσα στην κουλτούρα τους. Ναι. Δεν καταλαβαίνουν ότι το ζώο υποφέρει. Τα ζώα αυτά ακροτηριάζονται, έχουμε εξαρθρήματα επειδή προσπαθούν να πηδήξουν. Αυτά τα ζώα μπορούν να πεθάνουν αβοήθητα. Mm. Ζούνε μια ζωή δεμένα συνεχώς. Κάποια ζώα ζουν δεμένα με το κεφάλι στα πόδια. Και όσο και αν φαίνεται περίεργο σε κάποιον λογικό άνθρωπο, σε κάποιες τοπικές κοινωνίες αυτό θεωρούν ότι είναι ευζωία ζώων και ότι δεν έγινε τίποτα, δεν τρέχει τίποτα. Ναι, ακριβώς αυτό λέω. Εκεί που είναι η ενημέρωση για να αποδειχτεί, να δείξει ο κτηνίατρος και να αποδείξει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και ότι και οι παλιότεροι έκαναν κάποια λάθη.
Προσπαθούμε τώρα, επειδή εμείς σαν Ομοσπονδία κάνουμε ό,τι μπορούμε, κάνουμε την ενημέρωση, όπως είπαμε, με τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ, θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί βάρος και στους Δήμους, δηλαδή οι Δήμαρχοι να έρθουν προς το πλευρό μας και να κάνουν μια σωστή ενημέρωση στους επαγγελματίες, κτηνοτρόφους και λοιπούς εκεί, στις Κυκλάδες, να θέσουν το πρόβλημα, να τους δώσουν να καταλάβουν ότι αυτό πια είναι κακοποίηση, τιμωρείται από τον νόμο, ότι υπάρχουν άλλες λύσεις, κάνουν κακό στους τόπους τους, και για τον τουρισμό αλλά και για τη δυσφήμιση που γίνεται σε κάθε τόπο. Και από εκεί και πέρα θέλαμε πάρα πολύ τη συνδρομή της κτηνιατρικής υπηρεσίας των Κυκλάδων, η οποία άρχισε μια προσπάθεια αλλά έμεινε μητελής, γιατί κάπου σκόνταψε λίγο και στη μεγάλη προθυμία των ανθρώπων εκεί στις Κυκλάδες. Μάλιστα. Βέβαια θα μπορούσαν να βοηθήσουν και οι ιδιώτες κτηνίατροι, στους οποίους επίσης απευθύνονται πολλοί κτηνοτρόφοι, εξηγώντας δηλαδή όλα αυτά τα κατά που παθαίνει το ζώο στην περίπτωση που γίνεται το παστούρωμα. Βεβαίως. Αυτό έχει γίνει και από κάποιον άλλο φορέα, την Animal Action, η οποία χρόνια πηγαίνουν κτηνίατροι που ασχολούνται με τα υποειδή κυρίως στα νησιά των Κυκλάδων, και προσπαθούν να περιθάλπουν τα ζώα, προσπαθούν να εξηγήσουν κάποια πράγματα. Κάποιοι ακούνε, μεγάλη πλειοψηφία όμως δεν ακούει. Και τι λέτε, κυρία Χρήστου, ότι θα γίνει τελικά, εφόσον όλα τα δείγματα μας φτάνουν σε ένα σημείο, θα έλεγε κανείς, άρνησης, πεποίθησης, ότι αφού το έκαναν ο πατέρας μου ή ο παππούς μου και τα ζώα, εντάξει, δεν πέθανε κανένα από αυτό, δεν είναι και τίποτα. Τι λέτε, πώς λέτε ότι θα αλλάξει αυτό? Ευελπιστούμε ότι με την συνεχή προσπάθεια, η οποία θα πάρει από ό,τι βλέπουμε αρκετό καιρό, χρόνια, θα αλλάξει αυτή η πεποίθηση. Δυστυχώς πρέπει και πλέον η αστυνομική διεύθυνση των Κυκλάδων να δώσει σαφέστατες οδηγίες και προς τα αστυνομικά όργανα. Πρέπει πλέον υπάρχει καταστολή όταν η ενημέρωση δεν δουλεύει ή μάλλον δουλεύει για κάποιες γενναίες, για κάποιες άλλες γενναίες που δεν μπορούν να ακούσουν, πρέπει πλέον να αποδοθούν και τιμωρίες και σε ποινικό επίπεδο και σε διοικητικό επίπεδο. Και ελπίζουμε ότι αυτό θα είναι κατασταλτικό και για τους υπολείπους να συνεχίσουν πράξουν, να έχουν τα ζώα τους σε αυτή την άσχημη κατάσταση. Άρα λοιπόν λίγος πολύ καταλήγουμε ότι είναι θέμα κουλτούρας και η κουλτούρα ενός κόσμου και των τόπων. Ξέρετε κι εσείς, το είπατε πρώτοι εσείς, ότι δύσκολα την αποχωρίζεσαι. Άρα λοιπόν είναι η συνεχής πώς να το πω, ενημέρωση, είναι η απόδειξη για πράγματα τα οποία παθαίνουν τα ζώα μέχρι και το θάνατο, αν επιχειρήσουν να κάνουν κάποια άλματα ή οτιδήποτε άλλο, ή γιατί βρίσκονται κάτω από τον ήλιο για πολλές ώρες χωρίς νερό κλπ. Ναι, βεβαίως, γιατί δεν είναι μόνο το παστούρωμα. Συνήθως συνοδεύεται και από άλλα πράγματα. Δεν έχουν δηλαδή ένα κατάλημα από τις κακές καιρικές συνθήκες, ούτε σωστή τροφή και νερό. Πάνε όλα μαζί συνήθως. Βεβαίως. Εσείς πάντως και τώρα επισημαίνετε το πρόβλημα και πιστεύω ότι η περίοδος είναι πάρα πολύ καλή. Είναι μια περίοδος που όλοι μπορούν να ακούσουν, δηλαδή μετά το καλοκαίρι που όλα, ξέρετε, ειδικά στις Κυκλάδες είναι πολύ γρήγορα, όλος ο κόσμος είναι υπατμών. Πιστεύω ότι είναι μια καλή περίοδος αυτή. Θα τα ξαναπούμε, γιατί ξέρω ότι ασχολείστε πάρα πολύ και μάλιστα έρχεστε και στα νησιά για διάφορες δίκες που αφορούν, που αφορούν κακοποιήσεις. Υπάλλη είναι συνεχής, όχι μόνο για το παστούρωμα, γιατί για να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης όλων των ζώων, έχουμε αυτό το πρόβλημα, δυστυχώς. Το παστούρωμα ήταν κάτι όμως που μας... Είναι κάτι που δεν ασχολούνται πάρα πολλοί φορείς και πραγματικά υποφέρει ένα μεγάλο μέρος ζώων από αυτό. Ναι. Θα είστε σύντομα στην Άξο και για μια δίκη για κακοποίηση ζώου, από όσο έχω πληροφορηθεί. Και δεν είναι η πρώτη φορά βεβαίως που επισκέπτεστε δυστυχώς την Άξο για τέτοια θέματα, και δυστυχώς είναι αυτό. Ναι, έχετε δίκιο, όπως πάτε και σε άλλα νησιά. Κυρία Χρήστου, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντομα νομίζω ότι θα αλλάξει αυτό. Βέβαια παίζει ρόλο πάντα
η συνεχής ενημέρωση. Ακριβώς. Ιδιαίτερα από τους ανθρώπους που εμπιστεύονται οι κτηνοτρόφοι, και αυτοί είναι σίγουρα οι κτηνίατροι. Θεωρώ ως πρωταρχικό το δικό τους έργο. Ακριβώς. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μας δώσατε να ακουστούμε, και να πω ότι η προσπάθειά μας θα είναι συνεχής. Είμαστε εκεί για να δούμε λίγο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες στο να λυθεί αυτό το θέμα, αλλά πρέπει πάντα να υπάρχει καλή διάθεση από αυτές τις κοινωνίες να γίνει κάτι. Πάντως βήματα γίνονται, σε μεγαλύτερα νησιά έχουμε έτσι, μεγάλη βελτίωση. Στα μικρότερα ακόμα πάσχουμε πολύ. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε να ακουστούμε. Και εμείς το ίδιο. Καλό μεσημέρι. Καλή σας μέρα. Γεια σας.